Πάμε απευθεία στη Ρόδο. Εκεί διεξάγεται το τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών ολόκληρης της χώρας. Είναι ο Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, χτίζουμε μαζί την επόμενη μέρα των Περιφερειών. Έτσι. Είναι ένα τακτικό συνέδριο το οποίο δεν ξέρω, έχει κάτι καλό, βγαίνει κάτι ουσιαστικό από αυτό? Κοιτάξτε, μιλάμε για το τακτικό συνέδριο των Περιφερειών της χώρας. Μιλάμε δηλαδή για την ουσία αυτού που λέει και ο τίτλος του, Περιφερειακή Διακυβέρνηση, χτίζουμε την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Μην ξεχνάτε ότι οι 13 περιφέρειες της χώρας είναι ουσιαστικά οι 13 αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ακριβώς κατευθύνονται στην επόμενη μέρα της καθημερινότητας του πολίτη, των υποδομών της χώρας και φυσικά το αύριο της ίδιας της πατρίδας μας. Αν μη τι άλλο λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αν μη τι άλλο, μιλάμε για έναν διάλογο ο οποίος γίνεται τόσο μεταξύ μας αλλά και με συναρμόδιους υπουργούς, κυρίως με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αποτελεί και το Υπουργείο πάνω στην οποία την αρμοδιότητα του οποίου υπάρχουμε και εμείς και λειτουργούμε. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την εμπέδωση και την ολοκλήρωση της διεκδίκησης μιας δεκαετίας, η οποία μιλά ακριβώς για την περιφερειακή διακυβέρνηση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Είναι μια πάγια διεκδίκησή μας. Όχι με την έννοια της άντλησης αρμοδιοτήτων, αλλά ουσιαστικά με την έννοια του ξεκαθαρίσματος των αρμοδιοτήτων, να μην βρισκόμαστε πάνω σε προβλήματα τα οποία δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ταλαιπωρία στον πολίτη και εν τέλει κολλητήριε στην επίλυση των προβλημάτων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Περιφερειάρχα. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που οι περιφερειάρχες, οι παλιοί νομάρχες και οι δήμαρχοι επαιτούν, θα έλεγα, από την εκάστοτε κυβέρνηση, και έχουμε πάει στο ότι η κυβέρνηση διαθέτει αυτούς τους πόρους, πάρτε τους, κάντε ό,τι θέλετε. Σταματήσατε να διεκδικείτε, σταματήσαμε να διεκδικούμε μάλλον ως περιφέρειες? Κοιτάξτε, άλλο πράγμα η διεκδίκηση, άλλο πράγμα η επαιτία. Δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Και απαιτούμε με τη δύναμη που μας δίνει το γεγονός ότι είμαστε αιρετοί. Θα μπορούσε να επαιτεί κάποιος ο οποίος είναι διορισμένος. Εμείς έχουμε εκλεγεί και αυτό μας δίνει την τεράστια δύναμη. Γι' αυτό και μίλησα και προχθές, να θυμίσω εδώ και ενώπιον του Πρωθυπουργού, μιλώντας για τη δύναμη που μας δίνει η ίδια η αυτοδιοίκηση. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορούμε να υπηρετούμε τον πολίτη και να δίνουμε λύσεις, αντλώντας τη δύναμή μας από το γεγονός ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τα κομματικά όρια. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη να μην επαιτούμε, αλλά απαιτούμε. Και μάλιστα όχι με την έννοια της επίδειξης δύναμης, αλλά με την έννοια της απέτησης μιας συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ κεντρικής εξουσίας, κεντρικού κράτους και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς τη συνέργεια αυτών των βαθμών της εξουσίας δεν μπορεί να επέλθει αποτέλεσμα απέναντι στο κοινό μας, γιατί κοινός είναι ο στόχος, ο πλήτης. Μάλιστα. Είμαστε σε καλό δρόμο, κύριε Περιφερειάρχα, η Δυτική Ελλάδα. Είμαστε ναι. Στην πρώτη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Είχα την τύχη να συντονίζω και την πρώτη θεματική ενότητα που αφορούσε την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ακολουθούν και άλλες συνεδρίες, 4 στον αριθμό, και αύριο, μέχρι αύριο το βραδάκι. Θα συνεχίσουν αυτές τις συζητήσεις. Υπάρχουν θεματικές ενότητες που αφορούν και την κοινωνική συνοχή και τις υποδομές. Αν μη τι άλλο, θα μιλήσουμε για το γεγονός του πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί με την κεντρική εξουσία αλλά και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και φυσικά δεν πρέπει να αμελούμε και να αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εκ μέρους της πολιτείας μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς την αυτοδιοίκηση και δίκαιο στο δεύτερο βαθμό από μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για αυξημένο προϋπολογισμό των χρηματοδοτικών μας εργαλείων, του ΕΣΠΑ, να μιλήσω έτσι με την απλή γλώσσα, περίπου 30%. 430 εκατομμύρια ήταν η προηγούμενη προγραμματική περίοδος, 630 είναι τα εκατομμύρια που διαχειριζόμαστε για την περίοδο 21-27. Αυτό, αν μη τι άλλο, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κεντρική εξουσία δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε καλύτερα. Έτσι, μπορούμε έτσι. Καλύτερα γιατί μπορούμε να λάβουμε ευθύνες. Δεν ζητάμε πόρους, ζητάμε ευθύνες απέναντι στον πολίτη που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την εκπαίδευση, με όλα αυτά. Μάλιστα. Που απασχολούν την καθημερινότητά του. Ακούσατε και τα καλά λόγια από τον Πρωθυπουργό, κύριε Φαρμάκη, ακούσατε και τα καλύτερα λόγια από τον Πρωθυπουργό, έτσι, χθες και προχθές. Αυτό θα, θα τιμούσε το καθέναν. Περισσότερο όμως αυτό που τιμά ο πολιτικός είναι τα καλά λόγια τον ίδιο τον πολίτη. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστούμε θερμά που διαθέσατε χρόνο να μας μιλήσετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.